Traction.gr ξεκινά μια νέα ενότητα παρουσίασης νέων μοντέλων μέσα από το κανάλι μας στο YouTube. Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με κάτι πολύ ιδιαίτερο. Μιχάλη. Και πολύ δυνατό, ο Μάνο. Porsche Panamera Turbo S ή Hybrid Sport Turismo. Άρα και Panamera και Turbo S που σημαίνει πιο δυνατή έκδοση. Και η Hybrid, εξηλεκτρισμένο λοιπόν με δυνατότητες κίνησης και αμυγός ηλεκτρικό και σαν υβριδικό και Sport Turismo. Sport Turismo γιατί έχει διαφορά στο αμάξο μας. Στο πίσω μέρος της Panamera Sport Turismo συναντάμε την αρτωμή στην οροφή, η οποία είναι και αυτή πτυσσόμενη, ενώ διαφορά έχει και η κλίση του παρμπρίζ και των κολόνων πίσω. Ένα αυτοκίνητο λοιπόν για ωραία, για άνετα, για γρήγορα ταξίδια. Πάμε λοιπόν να το οδηγήσουμε, να το δοκιμάσουμε και να δούμε τις εντυπώσεις μας. Πάμε. Αυτό που καταφέρνει πάντα η Porsche είναι, ενώ εξελίσσεται, αλλάζει, βάζει νέες τεχνολογίες, ακολουθεί όλη την τεχνολογική εξέλιξη, πάντα μένει μια γνήσια Porsche. Βλέπεις ότι διατηρεί στοιχεία που πάντα, Μιχάλη, βλέπαμε στις Porsche. Παράδειγμα, ποτέ δεν έχει φύγει ο διακόπτης αριστερά για την έναρξη του κινητήρα, για τη μίζα, έτσι. Ναι, ναι. Έχει παραμείνει αριστερά, αυτό ξέρεις, η ιστορία προέρχεται από δεκαετίες πριν, όταν έμπαινε ο οδηγός και κάναν την αλλαγή, με τη μία έβαζε τη ζώνη του, ο δεξιχέ έβαζε τη ζώνη του, με το αριστερό γίναγε τη μίζα. Και κέρδιζε χρόνο πολύτιμο. Κέρδιζε πολύτιμα δευτερόλεπτα, τα μετρούσαν όλα. Επίσης, στον πίνακα οργάνων έχει μείνει το κεντρικό, κεντρική ένδειξη με το στροφόμετρο αναλογική και δεξιά και αριστερά έχουμε ψηφιακούς πίνακες οι οποίοι εναλλάσσουν τις ρυθμίσεις και τις λειτουργίες που προβάλλουν στον οδηγό. Εκμεταλλεύεται ουσιαστικά τη σχεδίαση του παρελθόντος, παραμένει μια Porsche ακόμη και στον πίνακα οργάνων, αλλά βάζει νέα στοιχεία, τα εμπλουτίζει και μπορεί έτσι ο οδηγός να προσαρμόσει τον πίνακα οργάνων στις ενδείξεις που αυτός θέλει να βλέπει. Ακριβώς. Μιλάμε για οθόνες ουσιαστικά και όχι για όργανα πλέον. Σωστό. Το μοναδικό όργανο είναι το κεντρικό, το στροφόμετρο που έχει και την βελόνα που δείχνει τον. Και είναι και το μόνο αναλογικό. Πάμε τώρα στη μεγάλη οθόνη αφής που φιλοξενεί το infotainment. Μπορείς από εδώ να ρυθμίσεις τα media, ραδιόφωνα, bluetooth, navigation, ρυθμίσεις για το αυτοκίνητο, εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι και το σημαντικό γιατί δεν πάβει να είναι μια Porsche, έτσι, ακριβώς. Αυτό που είπαμε και πριν. Ακριβώς. Ναι, μεν έχει όλα τα υπόλοιπα που συναντάμε και στα υπόλοιπα αυτοκίνητα, τα σύγχρονα με τα infotainment κτλ. Πάμε όμως στις ρυθμίσεις του αυτοκινήτου, που είναι και το πιο σημαντικό. Βλέπουμε λοιπόν ότι αρχικά μας έχει διάφορες λειτουργίες σχετικά με το προφίλ οδήγησης που θέλουμε, το οποίο αλλάζει και από εδώ από τον περιστροφικό διακόπτη στο τιμόνι. Ή Power Mode, όπου το αυτοκίνητο λειτουργεί σαν ηλεκτρικό. Ηλεκτρικό, ναι. Και Μιχάλη, αποκλειστικά περίπου ηλεκτρική ενέργεια, Μάνο. Τι αυτονομία έχει? Με μπαταρίες μπορεί να πιάσει 36 με 38 χιλιόμετρα, λέει ο κατασκευαστής. Αυτονομία, μπορεί να πάει 36-38 χιλιόμετρα, ναι, σαν ηλεκτρικό. Με τη μέγιστη ταχύτητα, βέβαια, να μην ξεπερνά τα 140 χιλιόμετρα. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση. Ωραία, αυτό πρακτικά σημαίνει. Να πούμε, βέβαια, ότι το ηλεκτρικό μοτέρ αποδίδει 136 ύπους. Έχει συνδυαστική ισχύ 680 ύπων. Άρα, συνδυαστικά αυτοί οι δύο βγάζουν 680 ύπους, σχεδόν 80 κιλά ροπής, πόσα νιουτόμετρα. 770 νιουτόμετρα. 770 νιουτόμετρα, απίστευτο το νούμερο της ροπής. Αν τα συνδυάσουμε μαζί με τον ηλεκτροκινητήρα, έχουμε 850 νιουτόμετρα ροπής. 850 νιουτόμετρα ροπής. Είναι συγκλονιστικό το νούμερο. Απίστευτα νούμερα. Ένα τέτοιο αυτοκίνητο έχει πολύ μακρύ μεταξόνιο, έτσι. Αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα για κάποιο γκαράζ, όταν το αυτοκίνητο πάει να μπει σε κάποιο γκαράζ, το οποίο μπορεί να έχει έντονη κλίση ράμπα του κτλ. Yeah. Γι' αυτό το λόγο αλλάζει και το ύψος της ανάρτησης. Έχουμε μέτριο και χαμηλό για πιο γρήγορη οδήγηση, το κατεβάζει στο χαμηλό, ας πούμε, στο sport mode κτλ. Έχει όμως και ανύψωση του πλαισίου για χαμηλές ταχύτητες όταν θέλουμε το αυτοκίνητο να βάλουμε σε ένα γκαράζ, σε οτιδήποτε άλλο. Ρυθμίζει ουσιαστικά την απόσταση του αυτοκίνητου από το έδαφος, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Και μια και είπες μεταξόνιο, να πούμε ότι το μεταξόνιό του είναι 2.950 χιλιοστά. Δεξιά από τον οδηγό, ανάμεσα στον οδηγό και το συνοδηγό στην κεντρική κονσόλα, που είναι και ο λευγές των ταχυτήτων του αυτόματου κυβωτίου, βλέπουμε ότι μπορείς να ρυθμίσεις το κλιματιστικό σου, να μπεις σε διαφορετικές λειτουργίες του αυτοκινήτου, στο κλιματιστικό, στα media κτλ. Το οποίο έχει και μια ιδιαίτερη αφή, όταν το πατάς, το καταλαβαίνεις. Είναι σαν να δημιουργεί μια δόνηση στο χέρι σου. Και εδώ είναι που η Porsche κάνει τη διαφορά. Γιατί ενώ έχουμε ένα πάνελ ουσιαστικά αφής, έχει δημιουργήσει ένα feedback κάθε φορά που πατάς ένα κουμπί. Παίρνεις την πληροφόρηση. Έτσι δεν χάνεις την αίσθηση της αφής, που είναι σημαντική όταν οδηγούμε. Φυσικά απαιτεί μια εξοικείωση εδώ η κεντρική κονσόλα, έτσι. Σίγουρα, όπως βέβαια και όλα τα αυτοκίνητα τα σύγχρονα, έτσι, θέλει να διαβάσει λίγο το εγχειρίδιο. Ακριβώς, έχει τόσα. Δεν είναι μπαίνω, βάζω μπροστά και φεύγω. Ακριβώς, έχει τόσα πράγματα που σου προσφέρει, που απαιτεί μια εξοικείωση.
Η πολύ όμορφη αυτή κεντρική κονσόλα στερεί λίγο από την πρακτικότητα του αυτοκίνητου καθώς λείπουν οι μικροθήκες. Έχει όμως δύο ποτηροθήκες για οδηγό και συνοδηγό και στις πόρτες αρκετούς χώρους για μικροαντικείμενα και επίσης μεγάλο εδώ το λεγόμενο τεμπέλι. Κάτω από το τεμπέλι έχει λοιπόν έχει μεγάλο χώρο από κάτω. Επίσης να πούμε ένα άλλο gadget που έχει το αυτοκίνητο είναι ότι η αεραγωγή του δεν ρυθμίζονται χειροκίνητα όπως παραδοσιακά στα αυτοκίνητα, αλλά πρέπει να μπεις μέσω της οθόνης αφής στην ειδική εφαρμογή για τον κλιματισμό. Σωστά. Και από εκεί να ρυθμίσεις τη θέση τους και να ακολουθήσουν αυτοί ηλεκτρικά. Φαντάσου όμως που έχουν φτάσει υποδυνάμεις πια, μιλάμε για ένα αυτοκίνητο Grand Turismo στην ουσία. Ένας λοιπόν χιλιομετροφάγος, ένα αυτοκίνητο που χαίρεσαι να ταξιδεύεις και φυσικά με τις ανάλογες επιδόσεις, Μιχάλη. 0-100. 0-100 σε 3,4. Απίστευτο. Το καλύτερο είναι το άλλο. Τελική ταχύτητα. 310 χιλιόμετρα ανά ώρα. Φυσικά όμως για να μπορείς να έχεις τέτοιες επιδόσεις πρέπει να έχεις και τα ανάλογα φρένα. 10 πίστονα μάνω τα φρένα εμπρός και ανθρακοκεραμικές ή δισκόπλακες. Ένα ειδικό κράμα ανθρακοκεραμικές δισκόπλακες οι οποίες πραγματικά φρενάρουν απίστευτα το αυτοκίνητο και ένα άλλο χάρισμα που έχουν είναι ότι με αυτόν τον τρόπο δεν δημιουργείται κόπωση. Δηλαδή, μπορείς τα φρένα να τα πιέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, για πολλά χιλιόμετρα και να συνεχίσουν να έχουν την ίδια απόδοση με αυτό το κράμα που χρησιμοποιούν. Να μην χάσουν την απόδοσή τους, ακόμη και μετά από απανωτά φρεναρίσματα βία, να το πω έτσι. Ξεκινήσαμε λοιπόν με την πρώτη παρουσίαση για το κανάλι μας στο YouTube, για το traction.gr, με ένα πολύ εντυπωσιακό αυτοκίνητο. Αν θέλετε να βλέπετε ό,τι ανεβαίνει στο κανάλι μας, Μιχάλη. Αν θέλετε λοιπόν να παρακολουθείτε περισσότερα βίντεο στο Traction.gr, δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε το κανάλι μας και να πατήσετε και το καμπανάκι για να έχετε και την ανάλογη ειδοποίηση.